Μια διαθεσία στις 11 περίπου χθες το βράδυ οδήγησε τον εφησυχάζον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ειρηναίο στα επίγοντα περιστατικά του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, λόγω μιας λίμωξης, εξακολουθεί να βρίσκεται στο νοσοκομείο, με την κατάστασή του ωστόσο να κρίνεται ικανοποιητική και τους γιατρούς να εκτιμούν ότι μέσα στο επόμενο διήμερο θα έχει επιστρέψει στην οικία του. Μας επεφύλασε χθες ο Αρχιεπίσκοπος μια έκπληξη, καθώς κάμαμε πρωτοχρονιά μαζί του στα επίγοντα του Πανεπιστημιακού. Καθώς έκτακτα προβλήματα που προέκυψαν μας οδήγησαν εκεί χθες στις 11 το βράδυ και αλλάξαμε εκεί το χρόνο μαζί του, λέγοντάς του: «Σεβασμιότατε, αυτή θα είναι η πρωτοχρονιά που θα θυμόμαστε όλοι στη ζωή μας, που την κάμαμε μαζί σας στο νοσοκομείο». Και εκείνος και εκείνες τις στιγμές και δύσκολες ώρες πάλι χαμογελούσε. Δόξα τω Θεώ, είναι καλά, και τώρα το πρωί τα νεότερα που έχουμε είναι καλά και όλα πάλι θα ρυθμιστούν για να επιστρέψει σε 2-3 μέρες εδώ πίσω, στο σπίτι του, και να μένει εδώ να γίνεται ευλογία και χαρά για όλους μας, αδελφοί μου. Την ευχή των πιστών για γρήγορη ανάρρωση του εφησυχάζοντα Αρχιεπισκόπου Ειρηναίου ζήτησε ο Επίσκοπος Κονοσού κατά τη σημερινή πρώτη δοξολογία του χρόνου στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Σας μεταφέρω την αγάπη και το χαμόγελο του εφησυχάζοντος γέροντός μας, Αρχιεπισκόπου πρώην Κρήτης κυρίου Ειρηναίου, ο οποίος με το χαμόγελό του και τη δύναμη της ψυχής του δεν πάβει και δεν θα πάψει να γίνεται χαρά και ευλογία για όλο τον τόπο μας. Ο Επίσκοπος Κονοσού έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα, μοιράζοντας τα κομμάτια της, ενώ ζήτησε από τους πιστούς να ευχηθούν καλή ανάρρωση και στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, που εξήλθε του νοσοκομείου όπου νοσηλευόταν με κορονοϊό. Όπως γνωρίζετε, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός μας Πατριάρχης διήλθε και εκείνος δια της δοκιμασίας του κορονοϊού, καθώς νοσεί τις ημέρες αυτές και βρίσκεται σε καραντίνα, και χθες εξήλθε εκ του νοσοκομείου στην Κωνσταντινούπολη, και συνθεώ την Τρίτη θα επιστρέψει στα καθήκοντά του για να εορτάσει τα Θεοφάνεια στην καθέδρα του στο Φανάρι. Όπως τόνισε ο Επίσκοπος Κονοσού, στις 11 Ιανουαρίου που θα έχει επιστρέψει στα καθήκοντά του ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στη συνεδρίαση της Οικουμενικής Συνόδου που θα πραγματοποιηθεί, θα αποφασιστεί και ποιος θα είναι ο νέος ποιμενάρχης της Κρήτης μετά τις διαδικασίες που κινήθηκαν για αντικατάσταση του Αρχιεπισκόπου Ειρηναίου και την αποστολή του τριπρόσωπου στο Φανάρι πριν από λίγες ημέρες. Σας παρακαλώ για την προσευχή σας, προκειμένου σε 10 μέρες από σήμερα, στις 11 του μηνός Ιανουαρίου, το Πανάγιον και Τελεταρχικό Πνεύμα να φωτίσει τον πρώτο των Ορθοδόξων, τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη και την Αγία και Ιερά Σύνοδο, προκειμένου από το καταρτισθέν τριπρόσωπο από την Εκκλησία μας, δηλαδή από τους Μητροπολίτες Ρεθύμνης Ευγένιο, Κισάμου Αμφιλόχιο και Πέτρας Γεράσιμο, να επιλέξει και να εκλέξει τον ένα εξ αυτών για να αναλάβει τη σκυτάλη της διακονίας και της ποιμανσίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και της Προεδρίας της Εκκλησίας της Κρήτης. Να εντείνομαι όλη την προσευχή μας τις ημέρες αυτές, για να γίνει, αδελφοί μου, το θέλημα του Θεού.